Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, καθώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα έχει νέο γύρο συζητήσεων με τους επικεφαλείς των θεσμών στην Αθήνα, με στόχο να τεθούν έως την Πρωτομαγιά οι βάσεις για τεχνική συμφωνία. Η πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ ως το φθινόπωρο, αλλά κυρίως η πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων, εάν οι λιγνητικές δεν προσελκύσουν το ενδιαφέρον επενδυτών, το κεντρικό θέμα των συζητήσεων σήμερα το απόγευμα. Πολλά και σημαντικά είναι τα ζητήματα που εκκρεμούν και ζητούν διευθέτηση για να προχωρήσει η υλοποίηση της επένδυσης του ελληνικού, η οποία και έχει καθυστερήσει σημαντικά. Σύμφωνα με νέα σενάρια, οι μπουλντόζες στο ελληνικό αναμένεται να μπουν στα μέσα του 2018, αφού πρώτα διευθετηθούν όλα τα γραφειοκρατικά και πολυοδομικά θέματα που έχουν προκύψει, όπως η υιοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων, η διεξαγωγή διαγωνισμού για την άδεια καζίνο έντος του ελληνικού, η πολυοδόμηση και χωροθέτηση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Να μην ξεχνάμε ότι το έργο του ελληνικού αναμένεται να δημιουργήσει από 10 έως 70.000 θέσεις εργασίας. Δεκαήμερο ελπίδας για τους εμπόρους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το δεκαήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων που ξεκινά την 3η 2 Μαΐου. Οι απώλειες στις πωλήσεις πασχαλίνης αγοράς φέτος υπολογίζονται σε περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η χειμερινή εκπτωτική περίοδος έκλεισε με μείωση 20%. Έτσι, η ανάγκη να κινηθεί η αγορά έστω και ένα δεκαήμερο είναι επιβεβλημένη. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων εκτιμούν ότι δεδομένης της κακής εικόνας της αγοράς στις γιορτές του Πάσχα, οι προσφορές που θα γίνουν θα είναι ιδιαίτερα γενναίες σε μια προσπάθεια προσέλκυσης του καταναλωτικού κοινού. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Μόνο Κιμές 685,81 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,37% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.